Όποιος νομίζει ότι τα πράγματα στην Ευρώπη είναι στατικά, κάνει τεράστιο λάθος. Όποιος νομίζει ότι δεν υπάρχει πεδίο διαπραγμάτευσης, όποιος νομίζει. Μα δεν είπα, γιατί πάτε στο άλλο άκρο. Μα γι' αυτό, γιατί όλη αυτή η συζήτηση περί Plan B και η διαρκής ερώτηση προς το ΣΥΡΙΖΑ, εάν σας πούνε όχι, τι θα κάνετε, δεν αφορά μόνο το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πλασματική ερώτηση. Αφορά τους πάντες. Δεν είναι πραγματική ερώτηση. Δεν είναι πραγματικό το δίλημα. Αφορά τους πάντες. Έχει αποδειχθεί, κύριε Τσιόδρα, ότι κανείς στην Ευρώπη δεν είναι τρελός για να πατήσει το κουμπί που ανοίγει το κουτί της Πανδώρας. Έτσι δεν είναι? Και ξεκινάμε από την κυρία Μέρκελ, η οποία υποτίθεται είναι η πιο σκληρή από τους σκληρούς. Έτσι. Από έχει την άλλη, και στο, κύριε Παπά. Έχει και στο. Μην μου λέτε από την άλλη, να σας πω από αυτή. Η στάση του Βερολίνου παρόλα αυτά είναι. Έχει τον Λίβιτ. Εάν με διακόπτετε συνέχεια. Είναι η τελευταία διακοπή που κάνω. Ναι, ναι, ναι. Πουθενά στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λέει, ας πούμε, ότι πρέπει να ιδιωτικοποιήσει καλά και τέτοι ΔΕΗ. Πουθενά δεν το λέει κανείς. Η γαλλική EDF είναι κατά 80% δημόσια. Πουθενά στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λέει ότι δεν πρέπει να έχει αξιοπρεπή κατώτατο μισθό. Πουθενά. Ευρωπαϊκός κανόνας δεν λέει ότι πρέπει να απελευθερώσει τις απολύσεις ή να επαναφέρει το lockout. Δεν πρόκειται περί αυτού. Πρόκειται περί της εφαρμογής ενός προγράμματος, η οποία δυστυχώς το λέω, το οποίο πρόγραμμα αυτή τη στιγμή εκφράζει τα κοινωνικά συμφέροντα μιας ελαχιστότατης μειοψηφίας του ελληνικού λαού. Και από εκεί προκύπτει. Άρα είναι τόσο απλά, κύριε Παπά. Καθόλου απλά δεν είναι. Καθόλου απλά δεν είναι, αλλά είναι σαφές ότι εδώ πέρα είχαμε τα 4 χρόνια που περάσανε κυβερνήσεις οι οποίες ήταν δομικά ενταγμένες στις λογικές του μνημονίου. Να και ρωτήσω κάτι. Τα περί διαπραγμάτευσης είναι. Μήπως είναι, κύριε Παπά, λίγο αφελές. Ξεκαθαρίζω ότι προσωπικά δεν μου αρέσει, δεν ξέρω την άποψή σας, μία πρωτεύουσα να καθορίζει τις τύχες μιας ένωσης κρατών. Αλλά μήπως είναι και λίγο αφελές από την πλευρά σας να μην αναγνωρίζετε ως κυρίαρχη δύναμη στην Ευρώπη τη Γερμανία? Αφελές είναι να νομίζουμε ότι αν η Ευρώπη συνεχίζει να ακολουθεί τις επιταγές της τωρινής γερμανικής ηγεσίας, γιατί αυτά, ξέρετε, έρχονται και παρέρχονται. Μαζί με τους σοσιαλδημοκράτες κυβερνούν να σας θυμίσω. Ναι, αλλά να θυμίσω κάτι, γιατί γίνεται πολύ κουβέντα. Όχι μόνο ο όρος θα ήταν πιο απλά αν ήταν μόνο γερμανική. Ο όρος για να μπουν οι σοσιαλδημοκράτες. Που μακάρι να πω μια κουβέντα και να ρωτήσω. Όπως καταλαβαίνετε, δεν θα απαντήσω. Πείτε μας μια κυβέρνηση την οποία υπολογίζετε ότι θα συμφωνήσει καταρχήν μαζί σας. Πείτε μας μία. Τι εννοείτε? Μία κυβέρνηση η οποία θα συμφωνήσει με το Plan A, όπως το λέμε εδώ. Να συμφωνήσουν σε τι? Σε ένα πλάνο το οποίο να λέει ότι η Ελλάδα θα αναδομήσει τον προϋπολογισμό της για να κάνει κάτι για τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στο μηδενικό εισόδημα, και δεν νομίζω κανένα στο τραπέζι, και θέλω να το πω με ειλικρίνεια, ότι δεν διεκδικώ για την παράταξη την οποία έχω την τιμή και το βάρος να εκπροσωπώ εδώ το μονοπόλιο. Μάλιστα. Στην κοινωνική ευαισθησία. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι για την ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα δεν έχει. Όχι, έχετε ένα λάθος εδώ, αν μου επιτρέπετε. Και λέω το εξής. Έχετε ένα λάθος. Όλοι εμείς εδώ, επειδή όλοι πληρώνουμε φόρους, κάνουμε ήδη πάρα πολλά και έχετε απόλυτο δίκιο ότι πρέπει να γίνουν κι άλλα. Ναι, δεν αλλά δεν όλοι, μπορεί να αρνείστε ούτε όλοι, να θεωρείτε τον εαυτό σας εκπρόσωπο των καλών Σαμαριτών. Όλοι οι Έλληνες φορολογούμενοι έχουν βάλει το χέρι στην τσέπη για να βοηθήσουν. Το ανάποδο ακριβώς. Είπα ότι δεν διεκδικώ για την παράταξη την οποία έχω την τιμή και το βάρος να εκπροσωπώ σε αυτό το τραπέζι. Το μονοπόλιο της κοινωνικής ευαισθησίας και ρωτώ. Λοιπόν, δεν πρέπει να κάνουμε κάτι για την ανθρωπιστική κρίση. Επειδή μας έχουν μείνει. Βοηθήστε με λίγο να διαχειριστώ τον χρόνο. Τα αποτίμησε και το Υπουργείο Οικονομικών ακριβώς με τον κύριο Παπά. Βοηθήστε με λίγο να διαχειριστώ τον χρόνο που είναι ελάχιστο πια, να δώσω το λόγο στον κύριο Σκανδαλίδη. Πριν μου πείτε αυτό που θέλετε να με ρωτήσετε, πρέπει να πω μια κουβέντα για αυτά που